Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δύσκολα καλημέρα, τα πράγματα, κύριε Χότζογλου, έτσι. Μήπως θα τα λέγαμε. Ναι, σας ακούμε. Δύο μήνες σας φωνάζουμε. Ναι, ναι. Αλλά δύο έφτασε η στιγμή που πλέον από ό,τι καταλαβαίνουμε είστε στο απροχώρητο, έτσι. Γιατί να φτάσει αυτή τη στιγμή. Πραγματικά όλο αυτό το διάστημα, σε όποιο μέσο έχουμε βγει, τηλεοπτικό είτε ραδιοφωνικό, βλέπαμε τον κόπονα του κινδύνου και λέγαμε ότι θα φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις, θα έχουμε μεγάλη πείνα, φτώχεια, ανεργία. Κανείς δεν μας είχε πάρει στα σοβαρά, και δεν μιλάω για τους δημοσιογράφους που μας δίνανε βήμα προς Θεού, αλλά για τους κυβερνώντες, για τους θεσμικούς παράγοντες του τουρισμού. Κανείς δεν μας είχε πάρει σοβαρά. Φτάσαμε στο σημείο να λιποθυμούν παιδιά, να έχουμε εξώσεις από τα σπίτια μας. Έχουμε μετρήσει πάνω από 1.500 σε όλη την Ελλάδα και εκατοντάδες διακοπές ηλεκτροδότησης. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό και χτες από το ΣΕΤΕ, που παρεντώντας για 20η φορά συναντάει τους εργοδότες, ενώ δεν βρίσκει μισή ώρα κενό να συνομιλήσει με εμάς, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έχει λάθος πληροφόρηση, μπορεί να μην του τα μεταφέρουν σωστά. Αναρωτιόμαστε λοιπόν αυτά τα 24 δις που εξαγγέλθηκαν πριν 1,5 μήνα για τον κλάδο του τουρισμού. Πού πήγαν. Και του εψηφισμού. Και αυτά που δεσμεύτηκε να ξαναδώσει τον Ιούλιο, αν παραστεί ανάγκη. Πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Γιατί αν έχουν πέσει στον κλάδο μας, τότε κάποιο λάθος κάνουμε εμείς που λιποθυμάμε και μας κόβουν τα ρεύματα και μας πετάνε στα σπίτια μας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Επομένως, ή δεν έχουν φτάσει στις τσέπες των εργαζομένων τίποτα και έχουν αναλωθεί στη στήριξη των επιχειρήσεων που προσέξτε, δεν είμαστε δογματικοί. Δεν είμαστε ενάντια σε αυτό. Σαφέστατα να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Αλλά κάποιος πρέπει να δει και τους εργαζόμενους. Κύριε Χότζογλου, για πόσους ανέργους μιλάμε στον κλάδο σας. Μέχρι στιγμής, με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, επαληθευτήκαν οι προβλέψεις μας. Μιλάμε για 225.000 χαμένες θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής. Απίστευτο. Το ισοζύγιο δηλαδή των προσλήψεων το φετινό σε σχέση με το περσινό είναι μείον 225.000. Όλοι εσείς, με τι ποσά καλείστε να τα βγάλετε πέρα κατά την διάρκεια του μήνα. Το 90% του κλάδου επιδοτήθηκε με δίμηνη παράταση ανεργίας, η οποία τελευταία φορά που πήραμε χρήματα ήταν το Μάρτιο. Δεν μιλάμε για τους τυχερούς εντός εισαγωγικών που είναι σε 12 μήνες λειτουργίας, ξενοδοχεία και παίρνουν την αναστολή σύμβασης και πληρωθήκανε πρόσφατα τα 534 ευρώ του Μαΐου. Μιλάμε για τη συντηρητική πλειοψηφία του κλάδου, οι οποίοι είναι εποχικά εργαζόμενοι είτε στην εστίαση είτε στον τουρισμό, οι οποίοι πήραν τελευταία φορά χρήματα τον Μάρτιο. Και μην ξεχνάμε. Και αφορούσε για ποιο χρονικό διάστημα, κύριε Χότζογλου. Δεν σας άκουσα. Το Μάρτιο που πήρατε, για ποιο χρονικό διάστημα αφορούσαν τα χρήματα. Ήταν η δίμηνη παράταση ανεργίας που πήραμε, όσον έλυγε το επίδομα ανεργίας τους τρεις πρώτους μήνες του 2020. Μάλιστα. Και βέβαια, σε αυτές τις και σημειώνονται και καθυστερήσεις, αυτό είναι το θέμα, όσον αφορά τα επιδόματα. Δηλαδή τώρα, ναι, θα ανοίξει η πλατφόρμα, άρα οι πληρωμές θα πάνε μέχρι 15 Ιουλίου, θα πρέπει δηλαδή να είστε στην αναμονή. Μέχρι τότε, στο περίμενε. Είναι λογικό μετά να έχουμε λιποθυμίες και τέτοια περιστατικά. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι που θα κάνουν την αίτηση για να πάρουν την αναστολή σύμβασης του ΕΚ του μήνα, του Ιουνίου, η πλατφόρμα θα ανοίξει 1 με 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου θα σταματήσουν να γίνονται οι αιτήσεις. Δεν θέλει το Υπουργείο 3-4 μέρες η υπηρεσία να κάνει διασταύρωση των στοιχείων. Σίγουρα θα θέλει. Εννοείται. Θα δώσει και 2 μέρες παράταση για κάποιους οι οποίοι ξεχαστήκαν ή έγινε λάθος ή οτιδήποτε. Σίγουρα θα το κάνει. Πάμε λοιπόν για πληρωμές των 534 ευρώ του Ιουνίου, στην καλύτερη περίπτωση μετά τις 15 Ιουλίου. Δεν είναι κοινωνική πολιτική αυτή, δεν είναι στήριξη των εργαζομένων. Κάτι γίνεται λάθος. Καλούμε, ζητούμε, απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό άμεσα να μας συναντήσει, να του δώσουμε τις προτάσεις ιδιοχείρως, να καταλάβει και αυτός ο άνθρωπος τι συμβαίνει, τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι όλα ρυθμιστήκανε. Και ότι είμαστε εξασφαλισμένοι με ένα ελάχιστο εισόδημα. Μα είναι και πολλά ξενοδοχεία, κύριε Χότζογλου, σας διακόπτω, που δεν έχουν ανοίξει, που αδυνατούν. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν μπορούν να ανοίξουν. Οπότε δεν μπορούν να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι. Όλα. Ναι. Όλα. Όχι τα περισσότερα. Ναι. Τα 12 μήνες λειτουργίας ξενοδοχεία θα έπρεπε να είχαν ανοίξει από 1η Ιουνίου. Σήμερα ο μήνας έχει 26 Ιουνίου. Αν κάνετε μια βόλτα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, τα 12 μήνες λειτουργίας παραμένουν κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει. Και διάβαζα... Κύριε Χότζογλου,
Ναι, ναι, Γιάννη, Γιάννη. Κύριε Χότζογλου, τα αντίστοιχα υπουργεία, σε ποιο υπουργείο ανήκετε, ανάπτυξης ή οικονομικών? Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας νομοθετεί. Στο οποίο εργασίας. Δεν σας δέχεται ο αντίστοιχος υπουργός? Λέτε να μιλήσετε με τον Πρωθυπουργό. Ο αντίστοιχος υπουργός δεν σας δέχεται? Δεν θέλω να είμαι άδικος με τον κύριο Βρούτσι και να σας πω γιατί. Γιατί και καταφέραμε και κάναμε μια συνάντηση μαζί του και δώσαμε λύσεις. Βγήκε μια βελτιωτική ερμηνευτική εγκύκλειος. Απλοποιεί λίγο τα πράγματα, αλλά δημιουργεί πάλι πολλά προβλήματα. Και μάλιστα οφείλω να το αναγνωρίσω ότι όταν έγινε το περιστατικό με τη λιποθυμία του μικρού παιδιού στη Ρόδο, βγήκαμε με ένα πολύ σκληρό βελτίο τύπου σαν ομοσπονδία. Άμεσα επικοινώνησε μαζί μας, αλλά ήταν πλέον αργά. Είχε βγει η κοινή υπουργική απόφαση, βγήκε την ίδια μέρα η ερμηνευτική. Δεν νομίζουμε ότι πλέον είναι σε θέση κανένας υπουργός να μας δώσει λύση. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρονικά περιθώρια να αναλωνόμαστε σε συναντήσεις και να αναμασάμε τα ίδια πράγματα. Πρέπει να δούμε τον Πρωθυπουργό και μέσα από το Μαξίμου εκείνη την ώρα να δοθεί η εντολή να εξασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις επιτέλους. Με μέσω πανδημίας και μέσω αυτής της καταστροφής. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε όρους και προϋποθέσεις για να πάρει τα 400 ευρώ του επιδόματος ανεργίας. Είναι αδιανόητο. Και γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δεν δουλεύεις. Επιδοτήσαι. Μπήκε στη δουλειά. Σταματάει η επιδότηση και παίρνει το μισθό σου. Πού είναι η δυσκολία σε αυτό το πράγμα? Γιατί πρέπει να βάζουμε συνέχεια όρους και προϋποθέσεις για να πάρει ένας εργαζόμενος στην εστίαση, για να σας δώσω να καταλάβετε αυτή τη στιγμή, δεν δικαιούται αναστολή σύμβασης. Δικαιούται έκτακτο επίδομα ανεργίας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Το οποίο τι ποσό? Σε τι ποσό αναλογεί αυτό το επίδομα? 400 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Και καλή με 400. Για να το πάρει αυτό το 400, πρέπει να μην έχει βρει δουλειά. Πότε να μην έχει βρει δουλειά, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο? Δεύτερον, για να το πάρει αυτό το 400, θα πρέπει να είχε επιδοτηθεί αντίστοιχα πέρσι με επίδομα ανεργίας εποχικό 3 μήνες και 5 μέρες, δηλαδή 80 μέρες, από τον Σεπτέμβριο του 19 μέχρι το Φεβρουάριο του 20. Μα η πλειοψηφία των εργαζομένων, λόγω καιρικών συνθήκων, παρατείνεται η τουριστική σεζόν στην Νότια Ελλάδα και τελειώνει το επίδομα το Μάρτιο του 20, έξω αυτή. Μα ορισμένοι, οι περισσότεροι, αντί για 80 μέρες επιδότηση, πήραν 85, 90, 100 ημέρες. Έξω κι αυτοί. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν εποχικά εργαζόμενοι σε συνεχούς λειτουργία ξενοδοχεία. Έξω κι αυτοί. Οι συνάδελφοι που είναι με μία ημέρα σύμβαση, η λεγόμενη ΕΦΡΑ. Έξω κι αυτοί. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία και στον επισκεπτισμό από γραφεία ενοικιάσεων εργαζομένων. Έξω κι αυτοί. Σας παρακαλώ πολύ, ελάτε λίγο στη θέση μου. Θα οδηγηθούν δυστυχώς στην εξαθλίωση. Δεν είναι υπερβολικό, το καταλαβαίνουμε κύριε Χότζογλου, θα οδηγηθείτε στην εξαθλίωση. Και εικόνες όπως αυτές της Ρόδου που κάναν το γύρο έτσι των τηλεοπτικών καναλιών, που ειλικρινά μας προκάλεσαν πολύ μεγάλη θλίψη, νομίζω πως θα είναι πιο συχνές. Και βέβαια ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι μάθαμε, δεν ξέρω αν ισχύει, αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κι εσείς, ότι βρήκε δουλειά μετά από όλη αυτή τη δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό με την γυναίκα από την Ρόδο. Και έδειξε και ο κόσμος μεγάλη αλληλεγγύη. Ωστόσο, πιστεύω ότι ότι δεν αρκεί ένα πιάτο φαγητό, γιατί τρέχουν και υποχρεώσεις, ρεύμα, ενίκιο, δάνεια, λογαριασμοί που αυτά δεν περιμένουν. Δεν είναι μόνο το να φάει το παιδί μου και να χορτάσει. Θα βρεθούν στον δρόμο λοιπόν, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη την Ελλάδα, από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας όλη την Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει πραγματικά μία δομή. Και τι κάνουμε? Μοιράζουμε τρόφιμα με προτεραιότητα τις μονογονεϊκές οικογένειες των συναδέλφων μας που είναι άνεργοι. Περνάνε από τα σωματεία, από τα γραφεία των σωματείων μας ή από τα εργατικά κέντρα. Και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, αλλά θα πρέπει να κινηθεί άμεσα και η πολιτεία. Με τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης. Ποιοι το κάνουν αυτό? Τα συνδικάτα. Οι κακοί συνδικαλιστές, αυτοί που φέραν τη χώρα στο χάλι, όπως λέει η κοινή γνώμη,
Έχουμε αναλάβει δεν νομίζω τώρα πως είναι συνδικαλισμός αυτό που κάνετε, είναι κραυγή αγωνίας πραγματικά και ευχόμαστε να εισακουστούν όλα όσα λέτε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Χότζογλου. Να σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλο όχι κάτω από αυτές, από τις ίδιες συνθήκες, να έχουμε ευχάριστα νέα να αναγγείλουμε. Μακάρι. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Κύριε Χότζογλου.